Όλο και περισσότερα είναι μέρα με τη μέρα τα λουκέτα σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα καταστήματα που σε άλλες εποχές δεν έμεναν ούτε για 24 ώρες ξενίκιαστα, τώρα να μην έχουν καμία ζήτηση και να μένουν για μήνες άδεια. Μία από τις αιτίες της κατάστασης αυτής είναι σίγουρα η μείωση της αγοραστικής δύναμης του καταναλωτικού κοινού, η οποία έχει ως άμεση συνέπεια τη μείωση του τζίρου των καταστημάτων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις αδυνατούν να καλύψουν ακόμη και τα πάγια έξοδά τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΟΕΒΕ Ξάνθης, Σωτήρη Τσιακύρογλου, μια επίσης πολύ σημαντική αιτία των λουκέτων στις μικρές επιχειρήσεις είναι και τα υπερβολικά ενίκια που ζητούν οι ιδιοκτήτες τους, αν και όπως εκτιμά ο κύριος Τσιακύρογλου, οι απαιτήσεις αυτές εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να έχουν συνέχεια και κατά τους επόμενους μήνες θα πέσουν ακόμη και κατά 50%. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό θέμα όσον αφορά τις τιμές των ενικίων. Βέβαια, μπορεί να μην είμαι αρεστός στους ιδιοκτήτες, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Οι τιμές των ενοικίων είναι πάρα πολύ υψηλές. Θεωρώ ότι είναι φουσκωμένες. Τα ακίνητα εν γέννη και ως προς τις τιμές τους είναι φουσκωμένα και δεν ακολουθούν την γραμμή και τα στάνταρτ των ευρωπαϊκών δεδομένων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν οι ιδιοκτήτες να πληρώσουν τα υψηλά ενοίκια και να κλείνουν τα καταστήματα. Θεωρώ ότι στον επόμενο χρόνο, το επόμενο έτος και πιθανόν τους επόμενους 18 μήνες θα ορθολογιστούν οι τιμές των ενοικίων. Και όταν λέω ότι θα ορθολογιστούν, πιθανόν να πέσουν στο 50% και πιθανόν και παρακάτω. Και από εκεί και μετά πλέον θα υπάρξουν ενοικιάσεις καταστημάτων. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε καταστήματα ξενίκεστα. Τα ξενίκεστα καταστήματα υπάρχουν διότι υπάρχουν υψηλές απαιτήσεις από τους ιδιοκτήτες. Βέβαια, μπορεί να μην γίνουμε αρεστός στους ιδιοκτήτες, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί πλέον η πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση, αλλά και οι μεγάλες επιχειρήσεις να πληρώσουν τα ενίκια. Μέχρι όμως να προσαρμοστούν με τις εποχές οι απαιτήσεις των ιδιοκτητών, θα πρέπει μάλλον να συνηθίσουμε στη θέα των άδειων καταστημάτων, ακόμη και στα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Μία εικόνα που, σύμφωνα με τον κύριο Τσιακύρογλου, όσο περνάει ο καιρός θα χειροτερεύει, αφού δυστυχώς τα λουκέτα στην Ξάνθη φαίνεται να μην έχουν τέλος.